Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πακουλέτο. Καλή σας μέρα, κύριε Σήμα. Λοιπόν, πρώτον, όλοι περίμεναν να ακούσουν τι θα έχει να πει ο Πούτιν. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε να ακούσει αυτό ακριβώς που είπε. Δηλαδή, το τίποτα. Το τίποτα. Ήταν μια ομιλία μηχανίας. Ο Πούτιν δεν μπορεί να κηρύξει νίκη, διότι δεν υπάρχει τίποτα που να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο. Και δεν μπορεί να απειλήσει με έναν τρόπο αξιόπιστο, διότι ακριβώς βρίσκεται σε πορεία ήττας ή, εν πάση περιπτώσει, αδιεξόδου. Δύο μήνες μετά από τις επιχειρήσεις δεν έχει τίποτα να επιδείξει εκτός από βομβαρδισμένες και κατεστραμμένες πόλεις και χιλιάδες θύματα. Επομένως περιορίστηκε σε μια παρέλαση και στο αναμάσιμα κοινοτοπιών. Αλλά θα έλεγα ότι η μεγάλη αντίθεση χθες ήταν μια χώρα η οποία γιορτάζει την επέτειο από το τερματισμό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με ένα κλίμα που μας επιστρέφει στη δεκαετία του 30. Δεν ήταν μόνο μιλιταρισμός, η στρατιωτική παρέλαση, αυτό το διάγγελμα με την εντελώς παροχημένη ρητορική. Ήταν επίσης οι παρελάσεις των ηπείων με στρατιωτικά ρούχα και πλαστικά όπλα. Αυτό είναι ένα σχετικά καινούριο, είναι ένα σχετικά καινούριο έθιμο στη Ρωσία. Δεν το κάνανε δηλαδή, τα παλιά χρόνια, τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ. Είναι των τελευταίων ετών αυτό, μια στρατιωτικοποίηση που αρχίζει από την νηπιαγωγία, μια στρατιωτική εκπαίδευση των παιδιών, παράξενα πράγματα. Αυτό θυμίζει φασιστική νεολαία πάντως. Και από την άλλη πλευρά είχαμε μια Ευρώπη η οποία γιορτάζει τη δημοκρατία με την, όχι μόνο λόγω 9ης Μαΐου, με την ολοκλήρωση της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, με 800 πολίτες να έχουν εμπλακεί και με προτάσεις για το μέλλον του πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία να γίνει ισχυρότερη. Πριν πάμε στην Ευρώπη, μια ερώτηση για τον Πούτιν. Υπάρχει μια ερμηνεία αισιόδοξη, ας πούμε, ότι ο Πούτιν δεν είναι μόνο ότι δεν είχε κάποια νίκη να πανηγυρίσει και συνεπώς δεν είπε τίποτα. Είναι επίσης ότι νιώθει, πρέπει να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να βγει κερδισμένος από αυτή την υπόθεση. Συνεπώς αρχίζει να ψάχνει μια, πώς να πω, αξιοπρεπή και με το λιγότερο δυνατό κόστος έξοδο από τον πόλεμο. Υπερβολικά αισιόδοξο ή μπορεί και να είναι έτσι? Νομίζω ότι είναι το αισιόδοξο σενάριο, αλλά είναι σημαντικής πιθανότητας εάν οι συνθήκες δεν του επιτρέψουν να πάρει τίποτα παραπάνω, γιατί ως τώρα δεν έχει κατοχυρώσει τίποτα περισσότερο από ό,τι είχε την ημέρα της 24ης Φεβρουαρίου, θα υποχρεωθεί να βαφτίσει ως νίκη αυτό που έχει και να περιοριστεί σε αυτό που έχει, επιδιώκοντας μια συμφωνία με την οποία θα μπορεί να το κατοχυρώσει. Ναι. Αυτό που έχει όμως δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να παρουσιάσει ως νίκη με οποιοδήποτε τρόπο στους πολίτες του. Ναι. Και αυτό τον καθιστά επικίνδυνο. Μάλιστα, ναι. Γιατί διάβασα... είναι αυτός ο ρεβανσισμός και η αίσθηση της ταπείνωσης που τροφοδοτεί τις επιθετικές κινήσεις και το ρεβιζιονισμό του, τον αναθεωρητισμό του Πούτιν. Ναι. Διάβασα το άρθρο σας στην Καθημερινή της Κυριακής. Αναφερθήκατε σε αυτό που ο ίδιος ο Πούτιν διηγείται, συχνά διηγείται τουλάχιστον και στις συνεντεύξεις του, ότι όταν ήταν μικρός εκεί με την αλυτοπαρέα του στην Πετρούπολη, κυνηγούσαν ποντίκια αρουραίους και μια φορά που είχε στριμώξει στη γωνία έναν αρουραίο, ο στριμωγμένος αρουραίος πανικόβλητος του επιτέθηκε και τον δάγκωσε. Οπότε... Και αυτό είναι το μήνυμα, ήταν το μήνυμά του προς τη Δύση, μη με στριμώχνετε. Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στην άλλη πλευρά του λόφου, στην Ευρώπη, που και αυτή είχε χθες την ημέρα της, ήταν η ημέρα της Ευρώπης. Παρακολουθούμε εδώ και λίγο καιρό μια πολύ έντονη συζήτηση και με την αφορμή αυτής της διάσκεψης στην οποία αναφερθήκατε. Οι προτάσεις Ντράγκη, οι προτάσεις Μακρόν για μια αλλαγή των συνθήκων, για μια μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη κατά της ομοφωνίας και η πρόταση αυτή του Μακρόν χθες να δημιουργηθεί μια ενδιάμεση ζώνη, ας πούμε, μια παράλληλη κοινότητα στην οποία θα μπορούσε να επιστρέψει, για παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία, χωρίς να είναι μέλος της Ένωσης, ή να βρει θέση η Ουκρανία, πάλι χωρίς να έχει τις πιθανότητες να γίνει τουλάχιστον γρήγορα μέλος της Ένωσης. Από όλα αυτά, τι να περιμένουμε ή τίποτα, γιατί προφανώς το βέτο, είμαστε σε μια κατάσταση, ας πούμε, όπου, για να το πω πολύ απλά, η κατάργηση της ομοφωνίας απαιτεί ομοφωνία. Ακριβώς. Αυτό είναι μια πρόταση στη λογική των ομόκεντρων κύκλων. Δεν είναι καινούρια. Ο ίδιος ο Μιτεράν είχε προτείνει κάτι τέτοιο μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Και είναι η λογική του να έχει η Ευρώπη έναν εξωτερικό κύκλο που θα είναι τα μέλη εκείνα τα οποία είναι υποψήφια αλλά δεν έχουν ακόμα γίνει δεκτά. Mm-hmm. Αυτό είναι και ένας τρόπος από τον Μακρόν να
χρυσώσει κάπως ή να μετριάσει το κόστος που έχει για την Ουκρανία η συνειδητοποίηση ότι θα χρειαστούν δεκαετίες υποκανονικές συνθήκες να γίνει η Ουκρανία και άλλα κράτη μέλη υποψήφια, και άλλα κράτη υποψήφια να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει επομένως ότι θα έχουμε μια νέα δομή στην οποία σε αυτή την εξωτερική στιβάδα θα υπάρχουν τα υποψήφια κράτη-μέλη. Θα υπάρχουν και κράτη-μέλη τα οποία έχουν αποχωρήσει εννοώντας τη Βρετανία, αλλά θέλουν να κρατήσουν μια θεσμική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αν αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια συζητητική λέσχη, στην οποία θα μαζεύονται αυτοί οι πρωθυπουργοί τους και θα συζητάνε κτλ. Αν είναι κάτι περισσότερο από αυτό και έχει ένα θεσμικό περίβλημα, χρειάζεται πιθανότατα αναθεώρηση των συνθήκων. Άρα, χρειάζεται ομοφωνία για να επιτευχθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο. Και στον εσωτερικό κύκλο θα υπάρχουν τα υπάρχοντα κράτη-μέλη, αλλά είναι σαφές επίσης ότι ο Μακρόν ρεαλιστικά συνειδητοποιεί ότι η Ευρώπη χρειάζεται να προχωρήσει σε μια μεγαλύτερη ταχύτητα ενοποίησης στους τομείς εκείνους στους οποίους δεν μπορεί να λαμβάνει από κοινού αποφάσεις. Είναι αυτό για το οποίο χρειάζεται ομοφωνία για να μπορέσει να υπάρχει ειδική πλειοψηφία στη φορολογική πολιτική, στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική πολιτική, αντί για ομοφωνία. Αλλά όπως σωστά είπατε, για να φτάσουμε εκεί χρειάζεται ομοφωνία. Ναι. Πρέπει να συμφωνήσουν και οι 27. Να συμφωνήσουν οι 27 ότι θα χάσουν το δικαίωμα του βέτο. Ότι θα χάσουν το δικαίωμα του βέτο. Ναι. Πόσο πιθανό είναι αυτό, ελάχιστα ή ο καθόλου πιθανό, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Άρα ο Μακρόν ουσιαστικά εκεί που απολύγει αυτή η πρόταση του Μακρόν είναι μια Ευρώπη ενισχυμένη συνεργασίας, στην οποία συνασπισμοί των προθήμων κρατών μελών που είναι έτοιμοι και είναι διαθέσιμοι να μετέχουν σε μια πιο φιλόδοξη ένωση, να μπορούν να προχωρήσουν χωρίς να κουβαλάνε τα βαρύδια των άλλων μελών που θέλουν μια Ευρώπη στασιμότητας. Έχουμε μια τέτοια διαίρεση σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την επομένη της διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνουν αναθεώρηση των συνθήκων. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία είναι υπέρ αυτής της λογικής, αλλά έχουμε ήδη 13 κράτη-μέλη τα οποία έκαναν κοινή δήλωση εναντίον. Ναι. Ακριβώς. Χρειάζονται 14, γιατί η απόφαση να ξεκινήσει η συζήτηση θέλει απλή πλειοψηφία. Μάλιστα. Άρα, εάν όλοι οι άλλοι συμφωνήσουν, θα ξεκινήσει η συζήτηση. Η διαδικασία. Μάλιστα. Αλλά το ότι θα μπει μπροστά δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει. Ναι. Ή ότι θα τελειώσει ποτέ. Ή ότι θα τελειώσει με συμφωνία όλων. Άρα, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το ότι μπορεί αυτή η διαδικασία να οδηγήσει σε μια νέα συνθήκη. Εάν το κάνει, θα πάρει πάρα πολλά χρόνια αυτή η διαδικασία. Και άρα πριν από αυτό, νομίζω θα δούμε πρωτοβουλίες στενότερης συνεργασίας κρατών μελών που μοιράζονται την ίδια φιλοδοξία για μια Ευρώπη πιο αποτελεσματική. Έχουμε δει τέτοιες κινήσεις συντονισμού μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας με το σύμφωνο του Κυριναλίου. Θα έλεγα και η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία έχει αυτή τη λογική του ότι επιδιώκουν τα κράτη-μέλη μια στενότερη αμυντική κοινότητα μεταξύ τους. Όλα αυτά, εντάξει, την Ελλάδα την ενδιαφέρουν γιατί φαντάζομαι ότι η Ελλάδα θα ανήκει λογικά στην ομάδα των προθήμων, των επισπευδόντων τέλος πάντων, εκεί που μπορεί και εκεί που έχει περιθώριο. Το ερώτημά μου είναι γιατί μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση ακούμε ελάχιστα για αυτό το οποίο μέχρι τώρα ακούγαμε πάρα πολύ. Ήταν κεντρικό θέμα στις συζητήσεις και μας αφορά επίσης και εν ώψη και της μεγάλης κρίσης ενεργειακής, επιστημιστής κλπ. Που έρχεται. Δηλαδή η συζήτηση για τους κανόνες τους δημοσιονομικούς, για τους κανόνες οικονομικούς, για την κοινή ανάληψη χρέους, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Όλα αυτά τέλειωσε αυτή η συζήτηση. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία νομίζω θα ακολουθήσει την απόφαση για πρωτοβουλίες στενότερης ενοποίησης. Στη φάση αυτή, την απόφαση αυτή την οδηγεί η άμυνα και η ανάγκη βοήθεια στην Ουκρανία. Διάβαζα πριν από λίγο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει χρέος για να χρηματοδοτήσει τη βοήθεια στην Ουκρανία. Ναι. Άρα βλέπει κανείς πώς αυτή η πολιτική προχωράει και χτίζει πάνω στο κεκτημένο της έκδοσης κοινού χρέους για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά βεβαίως, όπως σωστά είπατε, σοβεί ακόμα η συζήτηση για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωζώνης.
Το θετικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι έχουμε πια ένα ηγετικό, όχι δίδυμο απλώς που ήταν το παραδοσιακό Γαλλία-Γερμανία, αλλά ένα τρίγωνο ηγετικό, γιατί σε αυτό έχει προστεθεί ο Ντράγκη. Ο Ντράγκη έχει αναβαθμίσει το ρόλο και το εκτόπισμα το πολιτικό της Ιταλίας, μετά από δεκαετίες την έχει βάλει στην πρωταγωνιστική θέση στις ευρωπαϊκές διαδικασίες, και ο Ντράγκη ενισχύει παράλληλα τη δύναμη του Μακρόν, ο οποίος είναι ο σαφής πλέον ηγέτης, θα έλεγα, αν ξεχώριζε κάποιος ηγέτης από τους Ευρωπαίους ηγέτες, είναι ο Μακρόν, το οποίο σημαίνει ότι η Γαλλία έχει την πρωτοβουλία στο γαλλογερμανικό δίδυμο και όχι η Γερμανία, όπως συνέβαινε 10 χρόνια πριν. 10 χρόνια πριν είχαμε πάλι μια στενή γαλλογερμανική συνεργασία, αλλά ήταν η Μέρκελ που οδηγούσε το Σαρκοζή και όχι ο Σαρκοζή τη Μέρκελ. Η παρουσία του Ντράγκη αλλάζει αυτή τη δυναμική, και θυμίζω, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, ότι ο Ντράγκη και ο Μακρόν έχουν συμφωνήσει στην ανάγκη αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης ευελιξίας και δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, επενδύσεις στην αναγκαιότητα των οποίων συμφωνεί και η Γερμανία του Σόλτς, το ανέφερε και χθες στις κοινές δηλώσεις τους, την ανάγκη να επενδύσουν στην πράσινη μετάβαση και στην ψηφιακή μετάβαση, και παράλληλα να επενδύσουν στην ευρωπαϊκή άμυνα. Είχαμε και τις σημαντικές δηλώσεις του Βέλγου Πρωθυπουργού, που ήταν αρκετά τολμηρές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μιλώντας ακριβώς για την ανάγκη ενός ευρωπαϊκού ταμείου άμυνας και μιας ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Ναι, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον ελληνικό, γιατί η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που είναι πρωταγωνίστρια σε αμυντικές δαπάνες. Αν γινόταν Ευρωπαϊκό Ταμείο, αυτό θα σήμαινε πολλά για την Ελλάδα. Ακριβώς, και ας μην ξεχνάμε ότι αν αθροίσουμε τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες, είναι στο ύψος της Κίνας και τετραπλάσιες από αυτές της Ρωσίας, αλλά δεν έχουν το αποτέλεσμα. Δεν έχουν συντονιστεί. Ναι, γιατί είναι ασυντόνιστες. Μάλιστα. Κύριε Παπουλάτος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Είστε καλά.